Είναι ωραίο να έχει κάποιος εμπνευσμένους καλεσμένους, γιατί του δίνουν και έναυσμα για να αρχίσει τη συνέντευξη, να συζητήσει για την τέχνη. Λοιπόν, μαζί μας είναι ένας τύπος, εγώ θα το πω τύπο, είναι φοβερός τύπος πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα. Τον παρακολουθώ χρόνια, προσέχω τη δουλειά του. Εγώ θα έλεγα ότι είναι γλύπτης, πολλοί θα έλεγαν ότι είναι κομμωτής. Μαζί μας είναι ο Νικόλας Βλιώτης. Τελικά τι είσαι? Θα δείξει την πορεία. Γλύπτης το... και τα δύο. Ναι, είναι σαν αυτό που λέγανε παλιά, κιθαρίστας ή ντράμερ. Ξέρω εγώ, εσύ που κατατάσσεις τον εαυτό σου και στις δύο κατηγορίες. Ναι, γιατί ούτως ή άλλως τα μαλλιά είναι μια υπόθεση που αφορά τη γλυπτική. Mm-hmm. Βλέπεις ότι όλα αυτά είναι μια δομή, υπάρχουν σχήματα, ναι. Υπάρχουν χρώματα που με αφορούν πολύ εμένα τουλάχιστον, mm-hmm. πάνω στα μαλλιά, αλλά από τη στιγμή που αλλάζεις τις δομές και αλλάζεις μια συνθήκη πάνω στα μαλλιά, αρχίζεις και δημιουργείς ένα σχήμα. Ναι. Οπότε ίσως να έχει και μια μικρή σχέση με τη γλυπτική. Okay. Δεν σε ξέρω καλά. Κάπως έχουμε συναντηθεί, ναι. Αλλά πρέπει να σου πω ότι είσαι ακριβώς ο άνθρωπος που καταλαβαίνω πάρα πολύ και που ασχολείται με κάτι που του αρέσει. Ξεκίνησες τυχαία με την κομμωτική, από ό,τι έχω καταλάβει. Διόρθωσέ με αν κάνω εντελώς κάποιο λάθος. Εντελώς τυχαία. Ένας φίλος σου είπε, έλα εδώ να κάνουμε μια δουλειά κτλ. Αυτό ακριβώς. Σαλαμίνα. Έτσι. Ναι. Και από εκεί ξεκίνησες να κάνεις αυτό το επάγγελμα, κρατώντας όμως όλες αυτές τις επιρροές. Ακούγοντας Πουτσίνη, εμπνευσμένος από ζωγράφους όπως ο Καραβάτζο. Ακριβώς. Εσύ γιατί είσαι σε αυτή τη χώρα, γιατί δεν πήγες στην Ιταλία, γιατί δεν... Γιατί νομίζω ότι δεν τόλμησα ποτέ μου, δεν ήμουν ιδιαίτερα τολμηρός, mm-hmm. αλλά όπου και να βρίσκεσαι, από τη στιγμή που αυτές οι επιρροές είναι κεκτημένες σου, mm-hmm. είναι το βίωμά σου, ζεις με αυτές. Δεν okay. χρειάζεται απαραίτητα να βρίσκεσαι σε μια άλλη χώρα για να μπορέσεις να αποδώσεις και να σε δουν κάποιοι. Mm-hmm. Οπότε και τώρα με την παγκοσμιοποίηση μέσα από τα social media μπορούν πολύ εύκολα ναι, να okay. συμβούν οι άνθρωποι και να κάνουν και να συνεργαστείς. Αυτό μου έχει τύχει. Ναι. Μου έχει τύχει. Η ερώτησή μου έχει να κάνει περισσότερο με την αισθητική. Όχι ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αισθητική, δεν γίνονται ωραίες δουλειές, υπάρχει έμπνευση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ένας καλλιτέχνης όπως εσύ, που ασχολείται με τα μαλλιά και το ψάχνει τόσο πολύ, και πρέπει να είναι δύσκολο στην Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα βρίσκεται κάπου μεταξύ Ευρώπης και Ανατολής. Μπορεί και λίγο Βαλκάνια. Με λίγα λόγια λοιπόν, όταν έρχεται μια κυρία καταμελάχρινη και σου λέει βάψε με ξανθιά, που μπορεί να της πηγαίνει, αλλά έχει μια... Είναι ένα κόντραρο, ναι. σε μια γυναίκα η οποία είναι με μεντιπρένιον, ναι. ομορφιά και ξαφνικά θέλει να γίνει ξανθιά. Εσύ παιδί μου που ακούς όπερα, πώς το αντιμετωπίζεις? Πώς το αντιμετωπίζεις? Λοιπόν, πρέπει να είσαι πολύ καλά διαβασμένος αισθητικά. Okay. Και οι γυναίκες πιστεύω ότι είναι αρκετά διαβασμένες μέσω των social media, μπορεί να μπερδεύονται πολύ εύκολα. Mm-hmm. Αυτό είναι το μειονέκτημα που έχουν τα social media, να σε μπερδεύουν και να θέλεις να βάλεις τη δική σου ομορφιά πάνω σε μια άλλη ομορφιά που δεν συναντιόνται ποτέ. Okay. Εκεί γίνεσαι ένας καλός δάσκαλος και προσπαθείς να μπορέσεις να την βάλεις σε ένα σωστό δρόμο και να καταλάβει ποιο είναι αυτό που πραγματικά θα της πήγαινε. Ναι. Και ποιο θα μπορούσε πραγματικά να υποστηρίξει και να μην... Είναι κόντρα πάνω της. Mm-hmm. Αυτό είναι εμένα, τουλάχιστον ο ρόλος μου είναι αυτός. Να μπορώ να καθοδηγώ με όσο πιο όμορφο τρόπο γίνεται, πολύ πιο γλυκό και πολύ πιο δασκαλίστικο με έναν τρόπο, να μπορώ να σε πλαισιώσω και να σου δημιουργήσω όρια ναι. αισθητικά. Okay. Αυτό. Ακούνε οι πελάτες σας? Νομίζω ότι έχεις και μια προσωπικότητα που εμπνέει τους ανθρώπους. Ακούνε. Εγώ σημαίνω, δεν είμαι από τους κομμωτές που θα πω ότι μου έχουν πει την ιστορία της ζωής τους. Όχι, δεν μου τη λένε. Δεν σε λένε, κάθονται. Όχι, δεν μου τη λένε. Τυχερός. Κάθονται ήσυχα. Κάθονται ήσυχα. Μιλάμε, συνεργαζόμαστε. Γιατί ναι. πιστεύω ότι και εμείς αύριο, αν συνεργαστούμε, εγώ θα πρέπει να σε καταλάβω πρώτα. Ναι. Ας πούμε, εσύ είσαι ένα κορίτσι το οποίο είσαι πολύ διαβασμένο αισθητικά. Θα πρέπει να έρθω πολύ μελετημένος απέναντι σου. Αυτό ίσως, ξέρεις, και από τη δική μου την πλευρά που ναι. κάνω αυτή τη δουλειά, πολλοί άνθρωποι μπορούν να στερούμαστε από αυτό. Πρέπει να είμαστε πραγματικά πολύ μελετημένοι. Εμένα με βοηθάει αυτό το ότι μελετάω καθημερινά. Ναι. Ασχολείσαι με τη μόδα, με τις φωτογραφίσεις. Έχεις περάσει τη χρυσή φάση της μόδας που τη ζήσαμε στην Ελλάδα με τα περιοδικά, ναι, ναι, ναι. με όλα αυτά. Πολύ ωραίες δουλειές, πολύ προσεγμένες φωτογραφίσεις. Και εσύ συνεχίζεις να έχεις και μια επαφή με το εξωτερικό. Μόλις ήρθες από τη Γαλλία. Ήρθα μόλις από τη Γαλλία που ήμουνα με την εταιρεία που ούτως ή άλλως βρίσκομαι μαζί της. Ναι, και πες μας λίγο, τι γίνεται στη μόδα εκεί? Υπάρχει ακόμα μόδα? Γιατί εμείς περνάμε τη μία κρίση μετά την άλλη. Ακριβώς.
Υπάρχει αυτός ο αστραφτερός. Κοίτα, εκεί είναι μια βιομηχανία. Αυτή η βιομηχανία πάντα θα υπάρχει, γιατί στηρίζεται. Η μόδα καταρχάς είναι ένα. Ασχολείται και περιβάλλεται από κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικό σύστημα. Okay. Τίποτα δεν είναι. Είναι όλα αλληλένδετα. Okay. Δεν μπορεί να επιβιώσει η μόδα αν βλέπεις, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και όλοι οι μόδες να είναι φοβερά συντηρητικοί. Γιατί αυτό? Γιατί αρχίζει ένας γενικός συντηρητισμός και πολιτικά, αν το δούμε, στην Ευρώπη. Α, δηλαδή, οπότε, ακροδεξιά, ας πούμε, τάση ακροδεξιά, δεν μας αρέσει τίποτα και όλα αυτά. Πολύ πιθανόν, ξέρεις, αυτό το πράγμα να έρχεται να κουμπάει στο συντηρητισμό. Και αποτυπώνεται στη μόδα. Λογικό δεν είναι. Στα μαλλιά. Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Ούτως ή άλλως η μόδα πια έχει έρθει στη φυσικότητα πάνω στα μαλλιά. Αυτό προσπαθούμε όλοι οι άνθρωποι που κάνουμε μαλλιά είναι να πετύχουμε το φυσικό αποτέλεσμα. Έχει νόημα στα μαλλιά να ακολουθεί τη μόδα? Για μένα όχι. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Αυτό, ας πούμε, που δεν μ' αρέσει σε αυτή την εποχή που ζούμε είναι ότι οι γυναίκες αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα τα μαλλιά τους. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κρατήσεις μια βασική εικόνα, να σε θυμάμαι για αυτό που είσαι. Ναι. Δηλαδή, είναι αναμούσκορη. Μπράβο. Έμεινε για πάντα. Είναι αυτή η γυναίκα με αυτά τα γυαλιά, με αυτό το καρέ, σε καστανούς τόνους που έμεινε. Η Σοφία Λόρεν. Ναι. Έμεινε. Ναι. Okay. Δεν είναι όμως και άποψη το να λες. Εγώ θέλω να είμαι συνεχώς μια έκπληξη για τους άλλους. Μπορεί η εποχή να το ζητάει, αλλά αυτά τα κορίτσια που το κάνουν αυτό αυτή τη στιγμή θα μείνουν στην ιστορία. Εμένα αυτό με απασχολεί. Είσαι άνθρωπος που θέλει να μείνει αξέχαστος. Εσύ ο ίδιος. Θα ήθελα, ναι. Δεν μπορώ να σου το κρύψω. Η δουλειά μου θα ήθελα. Όχι εγώ ίδιος. Η δουλειά μου θα ήθελα. Ναι. Okay. Εννοείται ότι με διακατέχει και ματαιοδοξία και ιστεροφημία πάνω στη δουλειά μου. Εννοείται αυτό το πράγμα. Διαφορετικά δεν θα ήμουν εδώ να τα λέω μαζί. Ναι, νομίζω σε καμία ότι την έχει κατακτήσει την ιστεροφημία. Καλά, όχι, χτύπα ξύλο, εντάξει, είσαι νεότατος. Αλλά θέλω να πω ότι νομίζω ότι θα αφήσει τη σφραγίδα σου. Τι πιστεύει ότι είναι αυτό που σε έχει κάνει να ξεχωρίσει σε μια χώρα όπου τα κομμωτήρια είναι πάρα πολλά. Κάθε γειτονιά έχει 3-4. Τι είναι αυτό που έκανε εσένα να κάνει αυτό το μπαμ, το κλικ, όλους αυτούς τους ήχους? Νομίζω ότι βρέθηκα σε μια σωστή εποχή και βέβαια το αισθητικό μου κομμάτι που προσπαθούσα πάντα να κουμπάω το να φαίνονται όσο πιο φυσικά γίνεται τα μαλλιά, αυτό ήταν περισσότερο που με διέκρινε. Ναι. Και που αυτό προσπαθώ βασικά και το δουλεύω συνέχεια. Χρειάζεται. Δεν σταματάς να δουλεύεις. Χρειάζεται να είσαι μαθητής. Καλλιτέχνης της μόδας, όπως είσαι εσύ που ασχολείσαι με τα μαλλιά, να είναι και καλός επιχειρηματίας? Ή άλλο το ένα, άλλο το άλλο? Κοίτα, έχω ανοίξει ένα πολύ μικρό χώρο γιατί δεν μπορώ παραπάνω. Δεν νομίζω ότι είμαι και τόσο τέλειος επιχειρηματίας. Ναι. Δηλαδή, είμαι καλός στο να πληρώνω, να είμαι πάρα πολύ συνεπής στις υποχρεώσεις μου κτλ. Αλλά δεν θα ήθελα να ανοίξω περισσότερο. Αν μου έλεγες τώρα αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να είχα ένα πριβέ χώρο. Mm-hmm. Αυτό θα με ικανοποίησε περισσότερο. Γιατί θα είχα πολύ περισσότερο χρόνο να μιλάω με τους ανθρώπους και να καταλαβαίνω και πού θέλουν να φτάσουν την εικόνα τους. Γιατί ξέρεις, η εικόνα είναι και λίγο υποτιμημένη. Πάντα θεωρούμε ότι εντάξει, εγώ δεν χρειάζεται να προσέχω τόσο πολύ, αλλά είναι η πρώτη αίσθηση που παίρνεις είναι η εικόνα ενός ανθρώπου. Ναι. Είναι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την εικόνα πάρα τους. Πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα περισσότερο από άλλους. Πάρα πολύ. Και έχουν και γνώσεις, δηλαδή. Εκεί μπαίνεις μέσα και σου μιλάει και λες τώρα. Την ξέρω τελικά αυτή τη δουλειά. Ναι. Μαθαίνουν πάρα πολλά. Ναι. Πολλές φορές λανθασμένα, πολλές φορές και σωστά. Ναι. Η αγάπη μας για το ξανθό του Βορρά. Ναι. Ενώ, όπως λες, συνήθως έχουμε μεσογειακά χρώματα. Ακόμη και το ξανθό, δηλαδή, στη Μεσόγειο είναι ένα ξανθό το οποίο είναι κάπως, δεν ξέρω. Γιατί το έχουμε αυτό το πράγμα? Γιατί είναι το αποθυμένο. Ό,τι δεν έχεις, τι θέλεις. Okay. Πάντα γίνεται ναι. αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί να αποδεχτείς τη δική σου προσωπική ομορφιά, ναι. προσπαθείς να κουμπίσεις την ομορφιά σου κάπου αλλού. Mm-hmm. Που δεν είσαι εσύ ουσιαστικά. Yeah. Εγώ αυτό προσπαθώ πάντα να τους λέω. Προσπάθησε να σεβαστείς τη δική σου ομορφιά. Mm-hmm. Είναι ωραίο πολλές φορές και με εξυπηρετεί να μου δείξουν μια εικόνα για να καταλάβω πάνω κάτω yeah. που θέλει να πάει. Έτσι λειτουργούν και οι διαφημίσεις και τα περιοδικά και όλα. Και όλα έτσι yeah. πάντα λειτουργούσαν. Απλά τώρα είναι πολύ πιο άμεσο γιατί τα έχουμε στα χέρια μας, είναι το κινητό μας. Yeah. Αλλά πρέπει λίγο να σέβεσαι τη δική σου ομορφιά όταν τη βλέπεις τον καθρέφτη σου. Mm-hmm. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες είναι ματαιόδοξοι. Είναι νάρκηση, δηλαδή ενδιαφέρονται για την ομορφιά, αλλά αισθάνονται, έχουν αυτοπεποίθηση για την ομορφιά τους και την εικόνα τους. Αυτό είναι πολύ σχετικό τώρα που λέει. Ναι, γιατί ναι. η εικόνα πολλές φορές μπορεί να είναι και ένα πολύ καλό φτιασίδι και να μην σου δημιουργεί καθόλου αυτοπεποίθηση. Mm-hmm. Να είναι από πίσω το τίποτα. Θα σου πω ότι το γενικό, οι περισσότερες γυναίκες τουλάχιστον που περιποιούμε εγώ έχουν τρομερή αυτοπεποίθηση.
Okay. Και είναι το ωραίο αυτό, το ότι γίνεται ένα πολύ ωραίο combination, μια πολύ ωραία συνεργασία και προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ και να μάθω μέσα από αυτές. Σε ρωτάω γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βασικό και πολύ θεμελιώδες για ένα πολιτισμό το πώς βλέπει την ομορφιά του. Δηλαδή, αν θέλουμε να είμαστε ωραίες για τους άλλους, αν θέλουμε να είμαστε για τους εαυτούς μας, οι Ελληνίδες θέλουν για τους άλλους ή για τις ίδιες. Σχετικό. Σχετικό πολύ. Εγώ πιστεύω ότι είναι κάπου στη μέση όλο αυτό το πράγμα. Θα ήθελα βέβαια να εξελιχθεί το να είναι καθαρά για τον εαυτό τους. Mm-hmm. Και νομίζω ότι σιγά σιγά οδεύει προς τα εκεί. Τότε είναι καλύτερο το αποτέλεσμα. Σαφώς είναι πολύ πιο καλύτερο γιατί αρέσει σε σένα. Και από τη στιγμή που αρέσει σε σένα και σε σίγουρη εσύ, όταν το περνάς την εικόνα σου σε έναν άνθρωπο που βρίσκεσαι και είναι απέναντί σου, θα τον καθυλώσεις. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά οδηγείται εκεί. Ναι. Το κρατάω αυτό το μυστικό ομορφιά, ότι πρέπει να αρέσω κυρίως σε μένα. Σε σένα για να μπορέσεις να πείσεις όλους τους γύρω σου. Ωραία. Μιλώντας για τους γύρω σου, κάνεις παρέα με μερικά από τα πιο έξυπνα, ταλαντούχα άτομα στην Ελλάδα. Στο χώρο σου και όχι μόνο στο χώρο σου. Τι συζητάτε εσείς οι μοντέρνοι έξυπνοι καλλιτέχνες, άνθρωποι των τεχνών, τι συζητάτε μεταξύ σας? Θα σου πω, ας πούμε, μια πολύ καλή μου φίλη που είναι αδερφική μου φίλη, ας πούμε, που η Εύα είναι Άθενα. Mm-hmm. Που είναι η γυναίκα η οποία σκηνοθέτησε φέτος τη Φόνησα. Θα μιλήσουμε από το κομμάτι που αφορά το αισθητικό κομμάτι που μπορεί να ακουμπάει κάποιες δεκαετίες μέχρι και την πολιτική. Τα πάντα. Ναι, ναι. Τα πάντα. Πολιτική στο κομμωτήριο γενικώς συζητιέται? Όχι ιδιαίτερα. Εγώ προσπαθώ λιγάκι να την επιβάλλω. Ναι. Μ' αρέσει. Τι σ' αρέσει στην πολιτική? Συζητάμε συνεχώς για τον Κασελάκη και λέμε. Ο Κασελάκης μπήκε στην πολιτική και ξαφνικά είδαμε μια άλλη εκδοχή πολιτικού που είναι κομψός, που είναι αυτό. Πώς φαίνεται αισθητικά εσένα ο Κασελάκης? Είναι ένας πολύ όμορφος άνθρωπος. Αισθητικά. Τώρα δεν ξέρω το πολιτικό του κομμάτι ακόμα. Ναι. Οπότε το να βλέπω ωραίους ανθρώπους σε μένα μου είναι σύνηθες. Mm-hmm. Και μ' αρέσει κιόλας να βλέπω ωραίους ανθρώπους και αν δεν υπήρχε ομορφιά δεν θα μπορούσα να κάνω αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι πρώτα πρέπει, εκεί ξεπερνάει λίγο η ομορφιά γιατί η πολιτική δεν έχει να κάνει σχέση. Okay. Με το να βλέπεις ωραίους ανθρώπους. Σαφές. Ναι. Ποιος αρέσει αισθητικά ως πολιτικός, δηλαδή όχι ως πολιτικός μόνο, ως πρόσωπο, γιατί καταλαβαίνω ότι εσύ τους κρίνεις ως περσόνες τους ανθρώπους, έτσι. Ναι. Περσόνα με την καλή και με την ολιστική έννοια. Να πάρουμε μια γυναίκα, ας πούμε. Όποιον θέλει. Πάρα πολύ. Ναι. Μ' αρέσει η Ελίζα Βόνσεμπεργκ. Πάρα πολύ αισθητικά. Ναι. Και είναι σταθερή, έτσι. Σταθερή. Ναι, 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 ναι. Αυτή η εικόνα μ' αρέσει που βλέπω. Είναι μια γυναίκα η οποία έχει κρατήσει σταθερά την εικόνα της, είναι πάντα κομψή. Χρησιμοποιεί κλασικές φόρμουλες, ακόμα και στα ρούχα της και στα μαλλιά της. Δεν αλλάζει ιδιαίτερα. Από αυτό μου έχει μείνει σαν εικόνα, δηλαδή την θυμάμαι. Ναι. Το πιο σημαντικό είναι να μπορώ να σε θυμάμαι. Mm-hmm. Δεν θα πω πολιτικά να κρίνω, αλλά σίγουρα η εικόνα της που εμένα αφορά πρώτο αυτό, είναι ότι εμένα μου μένει. Ναι. Είναι πολύ βασικό να μου μένει. Συνειδητοποιούν οι πολιτικοί πόσο σημαντική είναι η εικόνα τους, ότι πρέπει να αποπνέει και λίγο αυτό που κάνουν? Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια πρέπει να υπάρχουν πολύ καλά team γύρω τους που να τους βοηθάνε. Ακόμα και τα μανίκια που είναι σηκωμένα, κάποιος πρέπει να τους το έχει πει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Όλο αυτό είναι ένα image making που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος. Μερικές φορές είναι και φοβερή αποτυχία, βέβαια, το image making. Μπορώ να σκεφτώ έναν δύο που είναι και συνεχώς αχτένιστη. Δεν έχεις άλλο πολιτικό που σε... Ο Πρωθυπουργός. Πώς σου φαίνεται? Γιατί είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου που προσπαθεί να είναι πιο casual. Προσπαθεί να είναι πιο. Και φοβερός. Το έχει καταφέρει, νομίζω. Ναι. Το έχει καταφέρει. Και ειδικά με τα social media που χρησιμοποιεί, το TikTok, ας πούμε, που πολλές φορές χαζεύω και βλέπω, λέω ότι αποκλείεται, ας πούμε. Η αποδοχή του, τα λάφη του, όλο αυτό το πράγμα, κάτι σημαίνει όλο αυτό. Ναι. Είναι και ένα κομμάτι του εαυτού του σίγουρα. Εσύ δεν τα πας πολύ καλά με τα social? Όχι. Γιατί? Ίσως γιατί ξεκίνησα τη δουλειά αυτή πριν. Και με αποτέλεσμα αυτό το πράγμα να μην μου δημιουργεί, δηλαδή να μην έχω μέσα στις συνήθειές μου, α, πρέπει να βγάλω μια φωτογραφία. Ναι. Εν τω μεταξύ, έχω συνηθίσει σε ένα σύστημα που πρέπει να υπάρχει πάντα ένας πολύ καλός φωτογράφος για να φωτογραφίσει. Εγώ, ας πούμε, στο Instagram το δικό μου χρησιμοποιώ τον. Δουλεύω μαζί με τον Γιώργο τον Κατσανάκη, που είναι από τους κορυφαίους φωτογράφους μόδας. Θέλω πάντα να υπάρχει ένα team για να μπορώ να μπορεί να το κάνει σωστά. Εγώ δεν είμαι φωτογράφος. Ναι. Δεν μπορώ να πάρω τη δουλειά. Δηλαδή, πολλές φορές και η εταιρεία μου, η L'Oréal, ας πούμε, με βάζει στη διαδικασία να κάνω σεμινάρια social media και νιώθω λίγο σαν πειραματόζω. Είχα κάνει πρόσφατα ένα και βρισκόμουν και
ανάμεσα εκεί και λέω τώρα πρέπει να δώσω πανελλήνιες, ας πούμε. Να χρησιμοποιήσω τα social media. Πιστεύεις ότι θα περάσουμε ποτέ από αυτή την φάση της εύκολης φωτογραφίας, της εύκολης εικόνας του. Έλα να τραβήξουμε μια φωτογραφία στο πόδι. Θα ξαναπεράσουμε στο πολύ στυλιζαρισμένο, στο έργο τέχνης όπου κάποιος τραβάει μια φωτογραφία. Ναι, ήδη ξεκίνησε. Ναι. Επειδή προηγουμένως μιλάγαμε γι' αυτόν τον υπέροχο σχεδιαστή, τον Τζον Γκαλιάνο, που σχεδιάζει για το Μεζόν Μαζελάν, είδε στο τελευταίο του σοου. Υπέροχο σχεδιαστή, αλλά ως προσωπικότητα. Εντάξει, λίγο περίεργη. Είναι, ναι, λίγο δεν περίεργη. Ανταποκρίνεται η προσωπικότητα στο ταλέντο. Ναι, 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 περίεργη. Ναι. Είναι και περίεργο. Ούτω ή άλλω δεν το έχει κρύψει και ποτέ του. Ναι. Ούτω ή άλλω. Αλλά βλέπει ότι μέσα σε αυτό το σοου είχε δημιουργηθεί μια εικόνα, ένα make-up που ήταν τελείω αλαβάστρο, ήταν σαν γυαλί. Ναι. Και κάποια στιγμή βρισκόμενο μέσα στην εταιρεία μου και προσπαθώντα οι άνθρωποι βέβαια να με βάλουν μέσα στην τεχνολογία και να μάθω τι σημαίνει όλη αυτή η επικοινωνία με τον κόσμο μέσα από αυτά τα social media, από το Instagram, από το TikTok. Όταν τους μίλαγα, τους είπα ότι δηλαδή, σε αυτό το make-up έχει γίνει viral, αλλά κανένας δεν ξέρει ποιος το έχει κάνει. Mm-hmm. Ήταν η Pat McGrath και δεν την ξέραν, ας πούμε. Ναι. Μου έκανε εντύπωση πως δεν ξέρεις αυτή τη σπουδαία make-up artist που χτίζει ιστορία. Άρα το viral δεν... Εμένα προσωπικά δεν με αφορά το viral. Δεν σε αφορά. Το ναι. creator. Okay. Αυτό που λες είναι σημαντικό, γιατί επειδή πιστεύουμε ότι οτιδήποτε γίνεται viral γίνεται μεγάλο, η τέχνη και αυτό που δημιουργεί τέχνη και προχωράει και έχει σχέση και με τις εφαρμοσμένες τέχνες, όλες αυτές που λες, δεν γίνεται αντιληπτό επειδή το βλέπουμε. Είναι πάρα πολύ γρήγορο καταρχάς. Ναι. Είναι μια πληροφορία και δεν υπάρχει γνώση. Οπότε προτιμώ να έχω τη γνώση. Ναι. Παρά να έχω την εύκολη πληροφορία. Ωραία. Σου έχω την εξής ερώτηση. Λες εσύ για τα λαβάστρινα make-up και όλα αυτά και είμαι πάρα πολύ με το μέρος σου. Αλλά τώρα ζούμε σε μια φάση όπου τα νύχια είναι πολύ μεγάλα. Ναι. Οι φλεφαρίδες είναι εκοφαντικές. Τα μαλλιά σου βγάζουν το μάτι, ξέρω εγώ. Θα έπρεπε. Δεν ξέρω, πες μου εσύ. Εσύ όχι. Πώς θα αντιμετωπίσεις αυτό. Όχι. Είναι φάση αυτό που περνάμε. Γιατί ας πούμε τα νύχια που είναι κάτι που και πάρα πολλά ήξερα χρόνια. Πάντα ότι η μόδα στηρίζεται πάνω στη μουσική. Αυτό ξέραμε όλοι μας. Στηρίζεται πάνω σε συνθήκες που έχει δημιουργήσει κάθε δεκαετία. Είτε αυτό ήταν μουσικά, είτε αυτό ήταν πολιτικά. Υπήρχαν επιρροές. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν αυτές οι επιρροές έρχονται από κάπου στο να περάσουν ένα μήνυμα. Ναι. Δεν μου περνάνε εμένα προσωπικά ένα μήνυμα. Τα τεράστια νύχια ναι. ή οι τεράστιες φλεφαρίδες που είναι λίγο σαν υπόστρογο και δεν βλέπεις από πάνω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα κοινωνικό μήνυμα. Ναι. Πάντα η μόδα στριζόταν πάνω σε πολύ ωραίες κοινωνικές, σε εισαγωγικά, επαναστάσεις που ερχόταν και παντρευόταν όλο αυτό και με τις δεκαετίες. Τώρα δεν νομίζω ότι αυτό έχει να δείξει κάτι ακόμα. Είναι και πολύ mainstream αυτή τη στιγμή. Είναι μια πολύ... Ωραία, άρα αυτό είναι το mainstream, δεν είναι η πραγματική μόδα. Δεν είναι η πραγματική δεν είναι μόδα. Πραγματική όχι, μόδα. Όχι, όχι. Ωραία. Όταν λοιπόν ένα κορίτσι έχει φούξια πολύ μακριά νύχια, ναι. Είναι ένα είδος εκρηκτικής σεξουαλικότητας, είμαι εδώ, φωτογραφίστε με. Δεν είναι πάντως η πραγματική μόδα. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι η πραγματική στο μόδα. Παρίσι ο runway, πώς το λένε, είναι κάτι άλλο η ναι, παθαρένα. Ναι, 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 ναι. Είναι όλα πολύ πολύ απλά και πολύ, πολύ ξεκάθαρα το να βλέπεις τις ομορφιές ξεκάθαρες, χωρίς να υπάρχει κάτι επιπρόσθετο και να την κρύβει. Ναι. Οπότε μήπως αυτό το πράγμα είναι μια μεγάλη ανασφάλεια των ανθρώπων που θέλουν να καλύψουν πράγματα. Okay. Κάποιος μας ακούει τώρα και που δεν είναι ούτε στη φάση αυτή που λέμε του mainstream, του θα κάνω τα μαλλιά μου, το βάψιμό μου, τις βλεφαρίδες μου, θα κάνω όλα αυτά, αλλά δεν έχει και τα πάρα πολλά λεφτά, γιατί η υψηλή ραπτική, αλλά και η έτοιμη ραπτική έχουν γίνει πλέον τρομερά δυσπρόσιτα, δεν μπορούμε να τα φτάσουμε ούτε με 15 μισθούς. Και τα fast fashion ρούχα που υπάρχουν από πολύ μεγάλες αλυσίδες κτλ. Πολλές φορές κοπιάρουν πολύ γρήγορα. Κοπιάρουν και κοπιάρουν πιο πριν βγουν σε. Το θέμα είναι ποιο θα επιλέξεις, αν θα επιλέξεις το σωστό τελικά. Τι θα έλεγες λοιπόν σε κάποιον ο οποίος μας ακούει και λέει κάτσε, εγώ θέλω να έχω ένα look, αλλά δεν έχω αυτά τα πάρα πολλά λεφτά. Μπορώ να πάω στο fast fashion. Ακριβώς. Και να κάνω αυτό. Ναι. Τα social media είναι ένας πολύ ωραίος ιστιότοπος που εσύ διαλέγεις τι θα δεις. Okay. Οπότε αν επιλέξεις σωστά το τι θα δεις, θα δεις πολύ πιο εύκολα και την καλή αισθητική. Θα βρεις την καλή αισθητική εκεί μέσα. Θα δεις ποιοι είναι αυτοί που σε αντιπροσωπεύουν περισσότερο, σαν οίκη μόδας, και μετά μπορείς να το βρεις στο fast fashion σαν αντιγραφή. Αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα πια. Η εποχή είναι τόσο γρήγορη που πολλές φορές δεν προλαβαίνεις κιόλας να πας να το βρεις μέσα ναι. σε ένα fast fashion μαγαζί, γιατί έχει ξεπουληθεί. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα μπορείς να ντυθείς και να φτιάξεις τον εαυτό σου. Εγώ απλά όλο αυτό που μου είπες πριν, μεγάλα νύχια, πολλά extension, πολλά το ένα, πολλά το άλλο, εμένα μου δημιουργεί μια ανασφάλεια. Ναι. Δηλαδή μου βγάζει ότι ο άνθρωπος αυτός έχει μια ανασφάλεια που προσπαθεί με όλα αυτά ναι. αξεσουάρ να σου δημιουργήσει μια αυτοπεποίθηση. Που νομίζω ότι εκεί είναι ουτοπική.
Ναι. Βέβαια έχουν και πλάκα όλα αυτά. Γιατί τώρα ξέρει, μπορεί να μα ακούει κάποιο, μην είμαστε και τελείω εναντίον των ανθρώπων. Όχι, 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 καθόλου. Να βάλουν ένα τεράστιο νύχιο, το βάλουν, ξέρω εγώ γιατί όχι. Καθόλου, καθόλου μαζί του είμαι. Ναι. Και εγώ εννοείται και εσύ, ότι είμαστε... μαζί του. Έχουμε κάνει χειρότερα. Έχω κάνει χειρότερα. Καλά, στην εποχή μα όμω υπήρχε όμω και ένα μουσικό κίνημα που σε παρέσει. Ναι. Και κάπως ναι. Λίγο εντυγνώσουν αισθητικά μαζί τους, ερχόσουν ναι. Και γινώσουν, κουρμπαριζώσουν σε κάποια αισθητική. Ναι. Που τώρα αυτή τη στιγμή, πες μας, υπάρχει κάποια μουσική που να ξέρεις αυτή τη στιγμή, εγώ δεν ξέρω. Υποθέτω ότι η τραπ πρέπει να έχει σχέση με αυτό που λέμε, με το εκοφαντικό look. Ναι. Θα πρέπει να τους δώσουμε και σε αυτής χρόνο, να δούμε, θα κρατήσει. Ναι. Okay. Θα δώσει ένα στίγμα. Αν μπορούσες να περιγράψεις τον εαυτό σου με λίγα λόγια, πιστεύω θα γράφεις καταπληκτική αυτοβιογραφία. Αλλά αν μπορούσα να περιγράψει τι κάνεις, τι τύπος είσαι, τι είσαι, τι θα έλεγες. Μαθητής. Ναι. Δηλαδή, αν κάτσουμε μαζί έξω, θα προσπαθήσω να ρουφήξω τα πάντα από αυτά που ξέρεις και ξέρεις σίγουρα πολλά. Αυτό είναι η ανάγκη μου, να μαθαίνω βασικά. Αυτό mm-hmm. θέλω. Τίποτα άλλο. Να μαθαίνω. Να βλέπω τέχνη σίγουρα. Mm-hmm. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί κάποιος δεν μπορεί να μας πληρώνει για να βλέπουμε τέχνη, υπάρχει αυτό το. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Εγώ τρέχω να. Πρέπει να πληρώνω για να μπαίνω μέσα να βλέπω τέχνη. Mm-hmm. Αλλά. Είναι και έχουμε και πολύ ωραίους σπουδαίους Έλληνες. Καλλιτέχνες και ειδικά ζωγράφους που μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Ανοίγουν πολλοί ορίζοντές σου. Ωραία. Πάμε μάθηση νομίζω, η μάθηση. Η μάθηση είναι το θέμα σου. Πάμε όμως τώρα στο περίεργο και στο οξύμορο της υπόθεσης ότι είσαι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει πάρα πολύ με stars, με ανθρώπους που πρέπει να φτιάξω την εικόνα. Να φτιάξει την εικόνα τους και καμιά φορά μέσα στο πλαίσιο της showbiz, το οποίο δεν είναι τόσο αρτίστικο με την έννοια της υψηλής αισθητικής. Δηλαδή μπορεί να έρθει μια τραγουδίστρια η οποία πρέπει το βράδυ να είναι βασίλισσα, ας πούμε. Ακριβώς. Τι κάνεις αυτή την περίπτωση, παθαίνεις διχασμό προσωπικότητας? Όχι, ευτυχώς. Ευτυχώς. Ναι. Με έχει βοηθήσει και η ψυχοθεραπεία. Α, κάνεις και ψυχοθεραπεία. Ναι, χρόνια, πολλά χρόνια. Δεν έχω σταματήσει ποτέ μου. Ωραία. Είναι το μόνο πράγμα που θεωρώ. Είναι το μεγαλύτερο δώρο που έχω κάνει στον εαυτό μου τόσα χρόνια. Κοίτα να δεις, εκεί μελετάς, καταρχάς, πώς εξελίσσεται η μέση αισθητική. Ναι. Αν το θέσουμε έτσι, mm-hmm. παγκόσμια. Οπότε πρέπει πάντα να πηγαίνεις ένα κλικ λίγο παραπάνω. Ναι. Οπότε αρχίζεις και καταλαβαίνεις ποια είναι, τι θέλει να κάνεις, ποιο κοινό απευθύνεται. Ναι. Δεν έχεις πρόβλημα εσύ... να πεις ότι θα κάνουμε, ρε παιδί μου, κάτι το οποίο θα είναι τηλεοπτικό, ευρείας κατανάλωσης. Ναι. Καλά, εδώ έχουμε να κάνουμε με το πιο φωτεινό, πιστεύω, πρόσωπο. Ναι, ναι, ναι. Και σαν άνθρωπο. Σαν να έχει ένα φωτάκι πάνω από το κεφάλι. Έχει μια μπαγιονέρικα το στάραπα. Είναι ανασφαλείς οι γυναίκες που είναι διάσημες και... Όχι. Όχι. Είναι το τελείως αντίθετο. Όταν ξέρεις τόσο πολύ καλά την εικόνα σου... Ναταλία Γερμανού, τόσο καλά την εικόνα σου. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να σου δημιουργηθούν ανασφάλειες. Mm-hmm. Την έχεις δουλέψει. Έλλη Κοκκίνου, ναι. Έχεις κάνει πολύ... πολλά χρόνια μαζί της. Ξέρεις, είναι ωραία κορίτσια που αρχίζεις και μελετάς την εικόνα τους και κάνεις ένα κλικ λίγο παραπάνω την αισθητική από εκεί που κανονικά υπάρχει σαν μέση αισθητική. Ναι. Και το πας λίγο παραπάνω για να μπορέσεις η Αφινά, που είναι mm-hmm. από τα πιο ωραία πλάσματα που έχω γνωρίσει, mm-hmm. τόσο συνεπής και τόσο επαγγελματίας και τόσο. Συνετεί σε αυτό που κάνει, μαθαίνεις και από αυτούς τους ανθρώπους, γιατί μπαίνεις σε έναν διαφορετικό κόσμο που δεν τον υποτιμάς, αλλά τον σέβεσαι, γιατί παίρνεις στοιχεία από αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω που παραμένεις ένας τέλειος gentleman της μόδας, με όλη τη σημασία της λέξης. Και μας εμπνέεις όλους πάρα πολύ. Θα έρθω κάποια στιγμή, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Ξαντιά θα με βάψεις, δεν ξέρω τι θα γίνει. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Ελπίζουμε να σας δώσαμε και λίγη έμπνευση παραπάνω και βεβαίως κλείνουμε με όπερα.